Είμαι τόσο λυπημένος. Δεν θέλω να κάνω τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Μία, από την ώρα που έφυγες, δεν έχει τίποτα σημασία. Ούτε να κάνω skateboard, ούτε να κάνω κόλμα με το skateboard. Τίποτα, ούτε να βγω έξω. Δεν έχω καμία διάθεση. Θα πάω να καθίσω πάνω στο κρεβάτι μου. Α, εδώ, στο πάρτι. Η Μία προσπάθησε να με φιλήσει. Κι εγώ, ο χαζός. Πού είσαι, Μία, πού είσαι. Τέλος πάντων, θα κάτσω εδώ και θα βλέπω λυπημένα βίντεο στο YouTube. Αλέξανδρε, τι κάνεις? Αλέξανδρε! Γεια σου, Έμα. Τίποτα, να εδώ, βαριέμαι. Μπορώ να πάρω το σκέιτμπορντ σου και να κάνω βόλτα? Ναι, πάρε ό,τι θέλεις, δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Τι? Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα? Ούτε αν εγώ θα πάρω το σκέιτμπορντ σου? Τι είναι τυχερή μου μέρα, τι ωραία! Θα φάω να κάνω μια ωραία βόλτα, σε ευχαριστώ, αδερφούλη μου. Δεν κάνει τίποτα, δεν πειράζει. Αχ, δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα. Αχ. Έμα, εσύ με το skateboard του Αλέξανδρου, πώς και... Ναι, ο Αλέξανδρος μου το έδωσε. Δεν ξέρω, κάθεται πάνω στο κρεβάτι του και είναι λυπημένος. Και μου είπε, πάρε τι θέλεις. Και έτσι το πήρα το skateboard. Σε καμία περίπτωση δεν θα μου το έδινε αλλιώς. Ναι, περίεργο. Αυτός δεν δίνει τίποτα. Πάω να δω τι έχει. Αχ, σίγουρα θα είναι στεναχωρημένος για τη Μία που έχει φύγει. Αλέξανδρε, τι κάνεις? Είσαι καλά? Καλά είμαι. Τίποτα, να εδώ. Θέλω να μείνω μόνος και να βλέπω βίντεο. Δεν θέλω να κάνω τίποτα. Αλέξανδρε, το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό με τη Μία, αλλά πρέπει να κάνεις κάποια δραστηριότητα για να ξεχαστείς. Έλα να παίξουμε μαζί. Τι θέλεις να κάνουμε? Δεν θέλω τίποτα, σου λέω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος που έφυγε η Μία. Πότε θα την ξαναδώ? Δεν θα ξαναβρω άλλη τέτοια φίλη όπως η Μία. Αχ, βρε Αλέξανδρε, μην ανησυχείς με τη Μία. Θα μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο, να ανταλλάζετε μηνύματα, να επικοινωνήσετε μέσω Skype. Ναι, αλλά δεν θα ξαναέρθει στο νηπιαγωγείο και δεν θα ξαναείμαστε όλοι μαζί. Μου φαίνεται απίστευτο που έφυγε. Απίστευτο. Και δεν το περίμενα ότι εγώ ποτέ θα ένιωθα έτσι. Αχ, Αλέξανδρε. Τέλος πάντων, αφού δεν θέλεις και θες να είσαι μόνος σου, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, σε αφήνω λίγο να ξεχαστείς. Αχ, ο αδερφούλης μου δεν είναι καθόλου καλά. Τι να κάνω για να του φτιάξω τη διάθεση? Αχ, αφήστε με μόνο μου. Αφήστε με μόνο μου στον πόνο μου. Θα καθίσω εδώ στο πάτωμα και θα κλαίω όλη μέρα και όλη νύχτα για τη χαμένη μου αγάπη. Έμα, ο Αλέξανδρος δεν είναι καθόλου καλά. Πρέπει να βρούμε κάτι για να του κάνουμε το κέφι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να κλαίει όλη μέρα. Τι όμως μπορούμε να κάνουμε? Δεν ξέρω τι του αρέσει. Α, μήπως να του μαγειρέψουμε κάτι ή να του φέρουμε γλυκά και ζεστό κακάο να πιει? Το ζεστό κακάο πάντα βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Να κάνουμε για όλους. Πάω γρήγορα στην κουζίνα και ό,τι έχουμε θα το φέρω. Λοιπόν, έχουμε παγωτό, κακάο και έφερα και ένα πολύ ωραίο χυμό. Ελπίζω να του αρέσουν αυτά. Ναι, αλλά δεν έφερες κάτι να φάμε. Δεν είχε κάτω, η μαμά δεν πρόλαβε ακόμα να έρθει από το σούπερ μάρκετ και δεν έχει πολλά πράγματα. Αλέξανδρε, σου φέραμε να πιεις και να φας αυτά εδώ τα ωραία πραγματάκια. Πώς τα βλέπεις? Δεν θέλω τίποτα να φάω. Μα όχι, φάε. Έτσι θα δεις, θα γίνεις λίγο καλύτερα. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Αλλά τέλος πάντων, δοκιμάσω λίγο παγωτό. Ωραίο είναι τελικά αυτό το παγωτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αδερφούλα. Είμαι κάπως καλύτερα. Ναι, είδες. Το ιατρικό για τέτοιες περιπτώσεις όπως η δική σου είναι
το παγωτό και το ζεστό κακάο, να ξέρεις. Εγώ πάντα το κάνω, το μαλώνω με τον Ντέιβ και είμαι στεναχωρημένη. Μην ανησυχείς, Αλέξανδρε, όλα θα αλλάξουν και στις διακοπές θα είστε πάλι μαζί με τη Μία. Λες, γιατί μου στήχησε πολύ που έφυγε. Oh, τέλος πάντων, πρέπει να συνέλθω, δεν γίνεται αυτό. Ναι, πρέπει πάντα να σκέφτεσαι θετικά. Δεν ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη ημέρα. Αυτό να το έχεις σαν συμβουλή από εμένα. Αλέξανδρε, έλα, πιες και από αυτό εδώ. Εγώ το έφτιαξα, είναι ένας δικός μου χυμός. Έβαλα μέσα φράουλα και φραγκοστάφυλλο. Πιες το εσύ καλύτερα αυτό το χυμό. Εγώ θα μείνω με το παγωτό μου. Μία...